Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή με το Γάντι, Παρασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ στη συχνότητα του Alert, την εκπομπή που κάθε Παρασκευή παρουσιάζουμε μαζί με τον Νίκο Παπάζογλου. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Νίκο. Να είσαι καλά. Να θυμίσω ότι μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή με το Γάντι και κάθε Τρίτη και κάθε Τετάρτη, πάντοτε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην συχνότητα του Alert. Η επικαιρότητα μονοπολείται, αγαπητέ μου Νίκο, με το θέμα του κορονοϊού. Δυστυχώς, έχουμε και πάλι σχεδόν 100 νεκρούς, λίγο λιγότερους. Και από ό,τι φαίνεται, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, το υγειικό φορτίο δεν μειώνεται όπως θα περίμεναν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων σχεδιάσαν τα συγκεκριμένα μέτρα. Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται η κατάσταση, εσύ, μια που είσαι ένας επιχειρηματίας στον χώρο της υγείας, ξέρεις τα νοσοκομεία πάρα πολύ καλά εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, και θέλω και δύο λόγια να μας πεις πριν συνδεθούμε, να σας ενημερώσουμε από τώρα φίλες και φίλοι να μείνετε απόψε μαζί μας, γιατί σε 2-3 λεπτά από τώρα θα ακούσετε μεγάλες ιατρικές αλήθειες από τον Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή της κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος καθηγητής που μιλάει πάντοτε μια γλώσσα αληθινή, ειλικρινή, που απευθύνεται στον απλό πολίτη για να γίνεται κατανοητά, να γίνονται κατανοητά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, χωρίς φτιασιδώματα, όπως τέλος πάντων γίνεται καμιά φορά. Λοιπόν, πώς βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση και τι νέα έχεις από το εμβόλιο? Ποιο εμβόλιο από όλα, γιατί έχουν πολλά εμβόλια πλέον και θα τα αναλύσουμε. Σήμερα έχουν παρουσιαστεί τα δύο εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Και τα δύο αυτά είναι με την ίδια διαδικασία παραγωγής του εμβολίου με το mRNA. Και έχουμε, από την άλλη πλευρά, δύο εμβόλια της Οξφόρδης και το ρώσικο, το Sputnik, που το αγνοούμε για την ώρα, με υλικά, τα οποία είναι δοκιμασμένα χρόνια και είναι η βάση που κάνουμε τα εμβόλια, όχι τώρα που προέκυψε ο κορονοϊός, ή οι εποχιακές γρίπες, είναι αυτά που κάνουμε και τα παιδιά μας, ανεμοβρογιάς, αυτά 8 εμβόλια που τα είναι. Τα κλασικά εμβόλια, ναι, μπορούμε ακριβώς, να τα πούμε έτσι. Που σημαίνει ότι υπάρχει μία βάση δεδομένων και τα βγάζουν πολύ σωστά. Το mRNA, ο τρόπος δηλαδή που αυτή τη στιγμή... Πώς λέγεται, mRNA. Αυτό σε τι διαφέρει, απλά πες μας να το καταλάβει είναι ο κόσμος. Είναι ένας νέος τρόπος που μέσα στη βιασύνη τώρα, στον πανικό, ξεκινήσαν 2-3 εταιρείες να βρούνε εμβόλιο και να μεθοδεύσουν τη διαδικασία και ακολούθησαν αυτήν την συνταγή. Το θέμα μας όμως είναι ότι αυτά τα εμβόλια που βγαίνουν τώρα τα δύο δεν έχουν δοκιμαστεί, να πούμε ότι κάναμε εμβόλια ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, γιατί το εμβόλιο είναι, όπως είναι και το φάρμακο, θέλει φάση 3. Φάση 3 σημαίνει πολλά εμβόλια σε πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών. Είναι βασικό αυτό. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν το έχουν κάνει σε παιδιά κάτω από 18 χρονών. Το έχουν κάνει σε πολύ μεγάλους και σε αυτούς που είπαμε για την άλλη φορά πώς γίνονται τα εμβόλια και πώς γίνονται οι έρευνες στην Αμερική και πώς γίνονται τα τεστ. Ωραία. Δεν έχουμε follow-up εδώ. Ενώ από την άλλη μεριά, υπάρχει. Ειδικά το Sputnik, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αργύρι, εμβολιάζονται 100.000 άνθρωποι στη Μόσχα. Μες. Αυτό σου λέει κάτι. Από τον Αύγουστο έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί σταδιακά με δειλά βηματάκια, αλλά απεδείχθη ότι δεν παρουσιάζει καμία παρενέργεια το Sputnik. Όχι να το υποστηρίξω εγώ, που ενδεχομένως μπορεί να το αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα, μας ενδιαφέρει ο κόσμος να εμβολιαστεί και να υπάρχει μια ασφάλεια για αυτούς. Ξέρω ότι η προσέγγιση σου είναι καθαρά ανθρωπιστική και δεν είναι καθόλου επιχειρηματική, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα. Το βλέπεις καθαρά κοινωνικά, ανθρώπινα και βεβαίως και σαν πολιτικό πρόσωπο που είσαι. Πάμε κατευθείαν όμως να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι με όλα αυτά τα πολλά εμβόλια. Μας τα είπε λίγο εδώ πέρα ο Νίκος. Εσείς τώρα τι θα γίνει, δηλαδή θα έρθει το εμβόλιο και σωθήκαμε? Κοιτάξτε, ευχαριστώ για την πρόσκληση για αρχή. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Είχαμε χαθεί ένα διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα σωθούμε με το εμβόλιο, ούτε για πλάκα.
γιατί ακόμα και αν έρθει το εμβόλιο στην αρχή του χρόνου, θέλουμε δύο τουλάχιστον δόσεις για να πετύχουμε μία ονοσία με ένα βάθος μηνός. Άρα, ακόμα και αν κάποιος εμβολιαστεί τέλος Γενάρη, θα έχει ανοσία τον Απρίλιο. Καλό Πάσχα. Όπως όλοι ξέρουμε, μετά φτιάχνει ο καιρός, ο ιός υποχωρεί, οπότε ελάχιστα θα βοηθήσει. Ουσιαστικά το εμβόλιο θα είναι πραγματικά σωτήριο από τη στιγμή που θα έχουμε και τρίτο κύμα. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να έχουμε κύμα, μπορεί και να μην έχουμε. Οπότε αν γίνουν οι εμβολιασμοί το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβρη, θα αποφύγουμε την επόμενη επιδημία. Αυτή τη στιγμή το πολύ χρήσιμο και το σωτήριο για τους ασθενείς που ήδη νοσούν και έχουν ανάγκη οξυγόνου είναι το φάρμακο το οποίο έχει εγκριθεί από τις 10 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Λίλη. Είναι ένα αντίσωμα αδρανοποιητικό του ιού, το οποίο αν χορηγηθεί εγκαίρως, οι ασθενείς δεν καταλήγουν, ούτε μονάδα χρειάζονται. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε αυτή τη στιγμή 2-3-5 χιλιάδες νοσηλευόμενους, αυτοί μπορεί να χρειάζονται το συγκεκριμένο φάρμακο και πραγματικά αυτό θα διακόψει την πορεία τη θανατική του ιού. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Μισό λεπτό, μια ερώτηση εδώ πέρα, γιατί κατά την άποψή μου τώρα, κύριε καθηγητά, έριξες μια βόμβα. Δηλαδή, μας είπες ότι το μεν εμβόλιο όταν έρθει, έτσι όπως θα έρθει, δεν πρόκειται να μας είναι και πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα έχουμε φτάσει και στο καλοκαίρι. Αλλά αυτό που είναι χρήσιμο τώρα είναι ένα φάρμακο για το οποίο όμως δεν έχω ακούσει να μιλάει κανείς. Εμείς αυτό το φάρμακο μπορούμε να πάμε να τα αγοράσουμε? Ενώ σαν κράτος, σαν δημόσιο, σαν υπουργείο, σαν κυβέρνηση. Μπορεί. Ναι, μπορούμε να το αγοράσουμε. Είναι αδειοδοτημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δεν αδειοδοτημένο. FDA έχει περάσει. FDA. Υπάρχει άδεια κυκλοφορίας ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Υπάρχει αντιπροσωπεία της εταιρείας στην Ελλάδα. Χρειάζεται μια επαφή του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ που θα είναι ο πληρωτής με την ελόγω εταιρεία και να κανονίσουν πώς θα μπορούσε να έρθει σαν έκτακτη εισαγωγή. Δηλαδή 2-3 χιλιάδες κομμάτια για τους βαριά ασθενείς, νομίζω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ σόφρον κίνηση. Δηλαδή με αυτό το φάρμακο, κύριε Κούβαλα, το παίρνεις και γίνεσαι καλά? Συγγνώμη, το λέω έτσι πολύ εκλαϊκευμένα, αλλά... Ναι, δεσμεύει και αδρανοποιεί τον ίδιο τον ιό. Είναι το φάρμακο που είχαν πει ότι πήρε ο Τραμπ και την άλλη μέρα ήταν καλά. Και κάποιοι είπαν ότι το εισήγαγαν για τον Αρχιεπίσκοπο όταν νοσούσε στον Ευαγγελισμό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το διασταυρώσω εγώ. Είναι κουτσομπολιό. Δεν θέλω να. Δηλαδή, κύριε Κούβελα μου, αν είχαμε αυτό το φάρμακο σήμερα ή προχθές, για παράδειγμα, αντί να έχουμε 100 θανάτους, θα είχαμε, ξέρω εγώ, πολύ λιγότερους. Ενδεχομένως. Συγγνώμη, τα ρωτάω έτσι, γιατί εγώ δημοσιογράφος είμαι, έτσι έχω μάθει να ρωτάω. Ναι, πιθανώς να μην είχαμε κανένα. Οι μελέτες του φαρμάκου όπως έχουν δημοσιευθεί είναι θεραπευτικές. Αυτό στην Αμερική, κύριε καθηγητά, αυτό στην Αμερική το χρησιμοποιούν ήδη στα νοσοκομεία. Ναι, κυκλοφορεί. Άρα από εκεί μπορούμε να αντιλήσουμε πληροφορίες για την αποτελεσματικότητά του. Ναι, οι πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Αυτό ανάμεσα σε συναδέλφους, έτσι δεν ξέρω τι γίνεται στην ουσία. Αλλά οι συνάδελφοι, οι πιο ειδικοί γιατροί που ασχολούνται με το φάρμακο, οι κλινικοί φαρμακολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε ότι είναι πραγματικά σωτήριο. Μακάρι. Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο, κύριε Κούβελα? Δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση. Αλλά περιμένουμε μέσα στο Δεκέμβρη και αυτό να πάρει έγκριση, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια διαδικασία που λέγεται αμοιβαία αναγνώριση των μελετών, που την έχουν υπογράψει και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το mutual recognition. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θεωρήθηκε ότι η επιθεώρηση του FDA στα ευρωπαϊκά εργοστάσια της Moderna και της Pfizer είναι εντάξει, δεν τα ξαναεπιθεωρήσαμε. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να έχει και γι' αυτό. Και η Ιαπωνία είναι. Μία ερώτηση σας κάνω, κύριε Κούβελα, ακόμα και μετά. Η Ιαπωνία είναι... Είναι και αυτή μέσα στο... Είναι και αυτό στα mutual recognition και η Ιαπωνία συμμετέχει. Η Ιαπωνία ήταν από τις αρχικές χώρες του ICH, του International Conference of Harmonization, και το συνοδεύει ο Καναδάς, η Αυστραλία, όλες οι δυτικές, όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου. Δηλαδή, κύριε Κούβελα, αν εσάς σας έπαιρνε τώρα τηλέφωνο, γιατί είστε καθηγητής φαρμακολογίας. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, είσαστε ο ειδικός που λέμε πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Αυτό δεν λέμε? Αν λοιπόν σας έπαιρνε τηλέφωνο τώρα ο Υπουργός Υγείας και σας έλεγε, κύριε καθηγητά μου,
Εσείς τι μας λέτε, ποια είναι η άποψή σας, τι να κάνουμε. Να τρέχουμε να λέμε θα πάρουμε το ένα εμβόλιο, θα πάρουμε το άλλο εμβόλιο ή θα πάρουμε το παραάλλο εμβόλιο ή να πάρουμε το φάρμακο που κατά τη δική σας άποψη και κατά των συναδέλφων σας κάνει καλά τους αρρώστους. Εσείς τι θα του λέγατε κύριε Κούβελα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ναι, προτεραιότητα τι που πρέπει να δοθεί. Προτεραιότητα κύριε Κούβελα μου. Για τώρα χρειαζόμαστε περίπου 10.000 δόσεις του φαρμάκου. Όταν με το καλό εγκριθούν και τα εμβόλια, δεν μας βιάζει τίποτα. Από τη στιγμή που όποιος νοσήσει θα τον αντιμετωπίσουμε, για του χρόνου θα έχουμε και το εμβόλιο. Δεν υπάρχει θέμα βιασύνης από τη στιγμή του εμβολίου, από τη στιγμή υπάρχει το φάρμακο, ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Παπάζογλου θέλει να σας κάνει μια ερώτηση, κύριε Κούβελα. Έχετε καθόλου άποψη για το ρώσικο εμβόλιο, το Sputnik 5? Εάν οι κλινικές εργασίες, γιατί από τον Αύγουστο χρησιμοποιούν στη Ρωσία, έχουμε γρήγορα αντισώματα. Αυτό την επιδημία δεν την ξέρω κι εγώ. Μήπως την έχετε εσείς, είναι τις γνώσεις σας ότι από τον Αύγουστο μέχρι τώρα, μήπως έχουν εμβολιαστεί αυτοί που έχουν εμβολιαστεί τον Αύγουστο, σήμερα που μιλάμε, έχουν δημιουργηθεί στις 3 μήνες αντισώματα. Κύριε Παπάζογλου, επειδή είστε καιρό στην αγορά του φαρμάκου και πιο πολύ καιρό από μένα μάλλον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι η Ρωσία όπως και η Κίνα δεν έχουν υπογράψει καμία συμφωνία. Ήταν το παλιό καθεστώς του Ανατολικού Μπλοκ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς δεν ξέρουμε με τι διαδικασίες πήρε έγκριση, δεν ξέρουμε σε ποια εργοστάσια το φτιάξανε, δεν έχουμε ιδέα για την ποιότητά του. Από εκεί και πέρα, όπως συνεχίζετε να αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε ασπαστεί τον σταλινισμό τα τελευταία χρόνια. Εδώ μιλάμε για την ανθρωπότητα όμως, κύριε καθηγητά. Και ό,τι χρήσιμο ακούγεται πρέπει και εμείς να το αποδεχόμαστε και να το μελετάμε. Δεν έχουμε πληροφορίες καλές από την Κίνα και τη Ρωσία. Δηλαδή, οι πληροφορίες που έρχονται είναι αυτές που πρέπει να έρθουν. Δεν έχουμε επαφές με συναδέλφους άμεσα που να μας λένε τι έχει γίνει. Οπότε, πραγματικά δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται στον πληθυσμό. Δεν έχουμε ιδέα. Άρα, λοιπόν, το να ήρθε κάποιος από τη Ρωσία και να είπε το έκανε ή το έκανε ένας πολιτικός που το ζήτησε από την πρεσβεία, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Θα θέλαμε να έχουμε τα πραγματικά στοιχεία και της ποιότητας και το αποτέλεσμα των κλινικών μελετών. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή η Ρωσία να υποβάλει φάκελο στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να έχουμε ιδέα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Μπορεί όμως να το υποβάλει και στην Ελλάδα, π.χ. Μπορεί να το Γιατί υποβάλει. Γιατί δεν επιτρέπεται και στους τοπικούς οργανισμούς, όπως είναι ο ΕΟΧΟ δικό μας, να υποβάλει. Και αν τα κριτήρια είναι τα ίδια που ελέγχει ο ΕΜΕΑ, μπορεί να δώσει έγκριση. Είναι λίγο ιδιόρυθμο, γιατί υπάρχει μια διάταξη στην νομοθεσία του ΕΜΑ που λέει ότι έχει πάρει την διαδικασία κεντρικά, δηλαδή δεν μπορούν πια οι περιφερικοί οι εθνικοί οργανισμοί για τα αντικαρκυνικά και βιολογικά φάρμακα. Είναι αναγκαστικά κεντρική διαδικασία. Τα εμβόλια πάνε στα βιολογικά με μια ερμηνεία, με μια άλλη πάνε στα κλασικά. Δεν ξέρω πώς θα ερμηνευτεί. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι σίγουρα κυκλοφόρησε στην Ουγγαρία. Αλλά η Ουγγαρία, να θυμίσω ότι δεν ήταν από τις αρχικές χώρες, ήταν από αυτές τις ενδιάμεσες που συνέχιζαν να έχουν κάποιες συμφωνίες με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή, που να με δίνετε, δεν πρόκειται να μου πάρετε κουβέντα γιατί δεν έχω ιδέα. Τώρα μπήκε η Σερβία όμως σήμερα. Το πήραν και οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πήραν, άμεσα το χρησιμοποιούν. Άρα υπάρχει να πιστεύω γενικά αυτό και αυτό το εμβόλιο αυτό. Οι Σέρβοι, ξέρετε, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί εγώ έχω ιδιαίτερες σχέσεις με τη Σερβία. Τους συνεχίζουμε να τους έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο τύπο εμπάργκο. Δηλαδή θα ήταν λίγο δύσκολο να πάρουν και τα νόμιμα εμβόλια της Ευρώπης. Οπότε αναγκαστικά από κάπου πρέπει κάτι να κάνουν και αυτοί. Ωραία, να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά. Ήθελα να κάνω. Δεν σας ακούω. Καλό να ορίσετε. Λοιπόν. Καλώς να ορίσετε. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Έτσι, ήθελα την εκτίμησή σας, κύριε Κούβελα, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και αν θα μπορούσαν αυτά τα οποία τώρα ζει η Θεσσαλονίκη, αυτά τα τραγικά, τις τραγικές καταστάσεις στα νοσοκομεία, αν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Βεβαίως ξέρω ότι κατόπιν ορτής μπορούμε να λέμε διάφορα, αλλά ήδη προκύπτουν μέσα από το ρεπορτάζ αρκετά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι εγκαίρως η αυτοδιοικητική της Μακεδονίας και του νομού Θεσσαλονίκης είχαν ζητήσει τη λήψη μέτρων, δεν ελήφθησαν αυτά όσο νωρίς θα έπρεπε. Ήθελα τη δική σας έτσι μια γενική εκτίμηση για την κατάσταση. Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δηλωτική ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Σε αυτό δεν ξέρω σε τι ποσοστό είναι κεντρική πολιτική ευθύνη, περιφερία και οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση πανικού.
νοσεί ήδη μεγάλο ποσοστό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο φέρνει μια μεγαλύτερη δυσκολία, και από εκεί πέρα τα περιστατικά έρχονται αθρώα στα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν έχει ανακοπεί αυτή η προσέλευση ασθενών. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι επειδή έχουμε μεγάλη προσέλευση, τα ίδια τα νοσοκομεία έχουν γίνει εστίες μόλυνσης. Είναι σαν βόμβες COVID. Οπότε δεν ξέρω πού θα προχωρήσει. Το λάθος κατά τη γνώμη μου, και το είχαμε πει από την πρώτη μας συνάντηση, ήταν που δεν δόθηκε από την αρχή η μεγάλη βαρύτητα στην αποκέντρωση. Δηλαδή στο να προχωρήσει γρήγορα ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, να κρατηθούν τα περιστατικά στην περιφέρεια και όσοι μπορούν να νοσηλεύονται στο σπίτι. Δεν υπήρχε λόγος το κάθε πυρετάκι να μπαίνει στα νοσοκομεία. Το δεύτερο, αν θυμάστε, γιατί εγώ έλεγα ότι μπορεί και να μην βγει εμβόλιο, δηλαδή γιατί το ελπίζετε στο θαύμα. Να πάρουμε μέτρα από νωρίς. Και το δεύτερο θα ήταν να κάνουμε αυτό που κάνει και η Κίνα, να κάνουμε ειδικό νοσοκομείο για λοιμώδη, που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε στην Αθήνα, υπήρχε στην Πάτρα, υπήρχε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Κλείσαν το 12-13 γιατί θεωρήθηκαν ασύμφορα, γιατί ο κόσμος είχε ξεχάσει τις επιδημίες στα ενδιάμεσα χρόνια, και ξαφνικά αυτά θα μπορούσαν με ένα λίγο τακτοποίηση και τοποθέτηση κάποιων γιατρών να αποτελέσουν αναχώματα της επιδημίας, γιατί θα κρατούσαμε τα νοσοκομεία να τρέχουν με το ρυθμό τους. Γιατί από ό,τι θα θυμάστε και πριν το COVID, το ΕΣΥ δεν είχε και καμία άπλα, στριμωχτά ήταν τα πράγματα. Σε αυτά τα παραστριμώξαμε τώρα, και μάλιστα με μια μολυσματική νόσο, κάτι που εξ ορισμού δεν ήταν σωστό. Έχω την αίσθηση ότι πανικοβληθήκαμε, και όχι μόνο οι Έλληνες, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Ενώ υπήρχε βιβλιογραφία ότι και τα lockdown δεν βοηθάνε, τα σχολεία δεν είχαν συμμετοχή, εμείς ασχοληθήκαμε με τα σχολεία, το lockdown, τις μάσκες, τις μεγάλες, τα μικρά, και χάσαμε το νόημα που θα ήταν να κάνουμε γρήγορα πρωτοβάθμια. Σε αυτούς δε που λέγανε ότι είναι ακριβή η πρωτοβάθμια, θα σας θυμίσω ότι το lockdown μας στοιχίζει 5 δισεκατομμύρια το μήνα. Με 1/4 του lockdown είχαμε τελειώσει με την πρωτοβάθμια, η οποία θα ήταν τεράστιο κέρδος και για μετά. Στα δε σχολεία, εάν το είχαμε χρησιμοποιήσει την επιδημία, τη γυρίζαμε δηλαδή για καλό μας και δημιουργούσαμε περισσότερες αίθουσες και λιγότερα παιδιά, αυτό θα ήταν ευλογία για τα επόμενα 50 χρόνια του εκπαιδευτικού συστήματος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή κάναμε λάθη. Χάσαμε δύο, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Λείπει δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε καθηγητά, η αναλογιστική που δεν έγινε ποτέ. Ακριβώς. Και δεν πού στον πλανήτη κάποια κυβέρνηση είπε φταίξαμε, ποτέ κανένας. Δεν φταίνει ποτέ. Πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Κύριε καθηγητά, ήθελα επίσης να ρωτήσω. Γίνεται πολλής λόγος για τα τεστ. Είναι φανερό ότι στην υπόθεση των τεστ δεν γίνανε από την αρχή ο αριθμός των τεστ τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Ήθελα να σας πω πόσο εύκολο έτσι είναι να γίνονται πάρα πολλά τεστ. Γιατί έχουμε παραδείγματα χωρών. Σας λέω, ας πούμε, την Σλοβακία, όπου εκεί πέρα γίνεται τεστ σε όλον τον πληθυσμό. Έχει βεβαίως πληθυσμό μικρότερο από της Ελλάδος, αλλά τέλος πάντων κάνανε τεστ όλοι. Μήπως εμείς εδώ ασχοληθήκαμε περισσότερο και ασχολούμαστε με το εμβόλιο, που δίνει μια ελπίδα βεβαίως, και δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με την αύξηση των τεστ, που είναι αυτό που συμβαίνει τώρα και που μπορεί να ανακόψει την εξάπλωση της πανδημίας. Κύριε Ντινόπουλε, είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που ρωτάτε, και υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις, οι οποίες όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι πάλι η μπάλα στην κερκίδα. Γιατί? Για να γίνουν τεστ σημαίνει ότι ξέρω σε ποιον το κάνω και τον ελέγχω αφού έγινε. Που σημαίνει ότι αν βρεθεί θετικός, έχω τη δυνατότητα να τον περιορίσω στο σπίτι του με κατοίκον νοσηλεία. Αυτό για να το κάνω πρέπει να έχω ηλεκτρονικό φάκελο του πολίτη. Δεν το έχω. Δεύτερον, δεν έχω οικογενειακό γιατρό. Επομένως, το να κάνω τεστ κουτουρού δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Μου δείχνει μια τάση αύξηση των κρουσμάτων. Οπότε, αυτοί οι θετικοί φορείς που ψευδώς αναφέρονται σαν κρούσματα, γιατί από αυτούς θα νοσήσει το 20%, δημιουργούν ένα και μια τάση στον πολίτη με το παραμικρό σύμπτωμα να τρέξει στο νοσοκομείο. Και αυτό βοηθάει στην επιδείνωση των συνδικών. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε πριν να έχουμε την σωστή οργάνωση και μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε τεστ. Επίσης, εγώ δημοσίως εκφράζομαι ότι δεν είμαι εναντίον των rapid test και των τεστ αντισωμάτων. Θεωρώ ότι έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά, γιατί το ψευδώς αρνητικό είναι σε ένα ποσοστό. Αλλά τα θετικά στοιχεία είναι γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Εάν λοιπόν κάποιος
με ρωτούσε το καλοκαίρι τι να κάνω, όλα αυτά τα χαρτιά, τα πιστοποιητικά των 70, των 80 ωρών, όταν ερχόντουσαν οι τουρίστες, δεν τα θεωρώ πολύ σημαντικά, γιατί ένα χαρτί είναι. Το χαρτί, τι να σας πω τώρα, όποιος το έκανε, όποιος το υπέγραψε, ο Θεός και η ψυχή του. Για μένα το πολύ σημαντικό θα ήταν να έχουμε τεστ rapid στα σύνορα, ώστε να κάνουμε ένα μεγάλο screening. Ακόμα και αν χάναμε κάποια περιστατικά, δηλαδή ήταν ψευδώς αρνητικά, επί της ουσίας, δεν θα ήταν ικανά να κάνουν μεγάλη διασπορά. Θα ήταν περιστασιακά. Άρα λοιπόν, κάναμε λάθη, τα οποία όμως πραγματικά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Τα rapid test έχουμε και στην Ελλάδα ήδη εταιρεία ιδιωτική που παράγει, δεν τα φτιάχνει, τα έχει ήδη φτιάξει και δεν είναι αυτό που η συνεργασία των πανεπιστημίων που άκουσα χθες, που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχει όμως μια σοβαρή εταιρεία στη Λάρισα, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, έχει πολύ μεγάλες αξιοπιστίες, τα οποία με ένα μονοψήφιο αριθμό ευρώ μπορούσαν να μας προμηθεύσουν όλο το δημόσιο και να είμαστε σε επάρκεια σε όλα τα σύνορα. Και τα αεροδρόμια. Μονοψήφιο. Επειδή τα λέτε το rapid test, εννοείται πάντα το τεστ αντιγόνου, έτσι. Για εννοείται και τα αντισώματα. Το βάζετε στην ίδια κατηγορία. Έχει δύο τεστ, έχει rapid. Και αντισώμα, δηλαδή και από ορεινικό μπλενογόνο. Και στο αίμα, σε μια σταγόνα για να μετρήσει IgG και IgM. Και υπήρχε και μια προσπάθεια να βάλει και μαζί με τα αντισώματα να μετράει και Ιντερλευκίνη 6 για να βλέπει την έκβαση. Αν πραγματικά θα γίνει βαριά. Είναι το μοναδικό στον κόσμο. Ακόμα το δουλεύουν. Είναι. Εμείς συνεργαζόμαστε, γιατί και στις δικές μας τις μετρήσεις είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά και ειδικότητας και specificity και ακριβίας. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, σε όλη αυτή τη διαχείριση της πανδημίας, γιατί ζυγώνουμε τώρα σιγά σιγά και ένα χρόνο, έτσι δεν είναι. Κατά την άποψή σας, από την πλευρά της κυβέρνησης, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε? Το lockdown. Γιατί το λέτε αυτό? Το lockdown ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί το λέτε αυτό? Τώρα πρέπει λιγάκι να μας το αιτιολογήσετε αυτό. Το κόστος, είπε προηγουμένως και ο καθηγητής, το κόστος του lockdown με το κόστος να εμβολιάζαμε όλο τον πληθυσμό είναι τα μισά λεφτά. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας λέτε. Το lockdown δεν είναι κάτι άγνωστο στις κοινωνίες. Ναι, γιατί lockdown έχει γίνει και σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, εγώ δεν είπα ότι όχι, σε όλη την Ευρώπη δεν έχει γίνει. Αυτό μαθαίνουμε στην Ελλάδα. Τα fake news δεν υπάρχουν μόνο αλλού. Θα πρέπει να έχετε δει τις μελέτες που λένε ότι από τις δυτικές χώρες είμαστε υπερπρωταθλητές. Προσέξτε να δείτε. Πακέτο, η Σκανδιναβία δεν έκανε lockdown. Στην Ιταλία δεν έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Δηλαδή δεν είναι το lockdown όπως το κάναμε εμείς. Εμείς έχουμε το αυστηρότερο ίσως lockdown στην Ευρώπη. Και είχαμε από την προηγούμενη εμπειρία των Ιταλών στο Μπέργαμο, στο αυστηρό lockdown δεν ανεστάλλει η επιδημία. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βάζουμε την χώρα μέσα 5 δισεκατομμύρια κάθε μήνα, προκειμένου να σώσουμε ίσως λιγότερο από 2.000 ανθρώπους. Αυτοί δε οι 2.000 άνθρωποι είναι πολύ πιθανό ούτως ή άλλως να είχαν χαθεί, έχουμε δεν έχουμε lockdown. Το πολύ σημαντικό στο lockdown είναι ότι με το μέτρο αυτό δημιουργούμε πολλά πολλά προβλήματα. Διότι αυτό το ψευδεπίγραφο ερώτημα που τίθεται είναι υγεία ή λεφτά. Και όλοι φυσικά λέμε υγεία, δεν το συζητάμε. Στην πράξη όμως η υγεία κοστίζει. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, η υγεία πρέπει να δούμε τι είναι, γιατί αν μιλάμε έτσι γενικώς για την υγεία δεν καταλαβαίνόμαστε. Η υγεία λοιπόν είναι η απόλυτη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Όταν λοιπόν είμαι φυλακή, δεν έχω κοινωνική ευεξία, το 1/3 της υγείας έφυγε με το καλημέρα. Η ψυχική μου υγεία έχει φύγει επίσης με το καλημέρα και ουσιαστικά συζητάμε για ένα κομμάτι της σωματικής μου υγείας, που σημαίνει ότι το 90% της υγείας μου έχει απολυστεί. Άρα λοιπόν και χρήματα χάνουμε και υγεία χάνουμε. Δεύτερο, εάν νοσήσει κανένας στο σπίτι του με ένα ψηλό πόνο, διστάζει να πάει στο νοσοκομείο γιατί λέει θα περάσει. Αυτό μπορεί να είναι έμφραγμα. Έτσι λοιπόν, από το πρώτο lockdown είχαμε δει μείωση των εμφραγμάτων στα νοσοκομεία. Γιατί γινόντουσαν λιγότερα? Όχι, δεν πηγαίναν και πεθαίναν σπίτι τους. Που αν κάποιος ήταν ηλικιωμένος, λέγαμε ανακοπή, ήταν να πεθάνει, πέθανε. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, αν δεν βάλουμε και το ότι απαγορευόντουσαν νεκροψίες και νεκροτομές, καταλαβαίνετε πως οι θάνατοι ήταν αλλού για αλλού. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο lockdown. Είναι λάθος πολιτική υγείας. Διότι
οι βιολογικές απειλές αντιμετωπίζονται με βιολογικά μέτρα, όχι με αστυνομικά. Είναι σαν τώρα να βάζαμε στα νοσοκομεία πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες θα πάνε στις φωτιές. Δεν θα πάνε οι γιατροί. Το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχουν αστυνομικά μέτρα σε επιδημίες. Θα χρησιμοποιούμε τοπικά για περιορισμό, ώστε να πάρουμε βιολογικά μέτρα. Αν δεν παίρνουμε τα σωστά μέτρα, το lockdown δεν έχει νόημα. Είναι τελείως έτσι στον αέρα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Κρατάω τις δύο παρατηρήσεις σας για το lockdown και επίσης για το φάρμακο που μας είπατε. Νομίζω ότι όλα αυτά θα συζητηθούν. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά και καλή δύναμη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κουβέλα. Από ό,τι βλέπεις τελικά τα λέει έξω από τα δόντια. Ναι, εκείνο που δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε είναι σχέση με τα δύο τεστ, τα δύο που είναι με mRNA και τα άλλα που είναι με ιϊκά, έχουν παραχθεί. Ποιο θα προτιμούσε να κάνει ο ίδιος? Γιατί θα τον ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Η γνώμη του είναι βαρύνουσα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμα μέχρι το διάλειμμα και αν προλαβαίνουμε να έχουμε μία σύνδεση ακόμα. Έχουμε τη δυνατότητα. Σε ένα λεπτό λοιπόν θα έχουμε το διάλειμμα. Κάτι που πριν κάνουμε το break, Νίκο, ήθελα έτσι να σε ρωτήσω εσένα, ποια είναι η άποψή σου για το lockdown? Γιατί τα έτσι πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που λέμε την αρχή, ότι όταν τελείωσε το πρώτο lockdown το Μάρτιο, αμέσως είχαν πλέον καταγράψει πού πονούσε το σύστημα του ΕΣΥ. Αφού λοιπόν το είχαμε καταγράψει, τι έπρεπε να κάνουμε? Κλίνες και εξειδικευμένες για COVID. Δεν το κάναμε και έχουμε χάσει τώρα το παιχνίδι. Και έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει ένας τεράστιος εκνευρισμός στον κόσμο, γιατί με τη μάσκα μεταξύ μας, Αργύρη, σκάς. Δεν μπορεί να φοράς. Εγώ φοράω 12 ώρες μάσκα και μου έρχεται τώρα να πιάσω κάτι να το σκοτώσω. Δηλαδή τα νεύρα πλέον έχουν τσακίσει. Φαντάζεσαι τώρα τόσους κόσμους που είναι μέσα και μέσα σπίτι του, που δεν μπορεί να βγει. Τουλάχιστον εγώ βγαίνω, πάω στην επιχείρησή μου, ξαναγυρίζω, έχω έναν κύκλο. Ο κόσμος όμως όλος, τι γίνεται? Να πάμε τώρα όμως κατευθείαν στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Χριστόδουλο Μεντίζη. Καλησπέρα σας, κύριε Μεντίζη. Σας καθυστερήσαμε λίγο και ζητούμε συγγνώμη, αλλά είχαμε τον κύριο Κούβελα που πετούσε βόμβες εδώ πέρα. Λοιπόν, είσαστε εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πώς είναι η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, εκεί πέρα? Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα ο Νοέμβρης ήταν πραγματικά δύσκολος, γιατί το δικό μας νοσοκομείο, ναι, μεν είναι νοσοκομείο αναφοράς από τον Μάρτιο, αλλά καταλήξαμε όπως άλλα και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι νοσοκομεία COVID σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα, τα οποία υποχρεώσεις που υπάρχουν σε υγειονομικό επίπεδο, χειρουργία, εξετάσεις και οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι απειροελάχιστες. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Το υγειονομικό φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το ενημερώνεστε, φαντάζομαι, σε όλα τα επίπεδα από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, τη Δράμα, είναι πολύ υψηλό. Ιδιαίτερα για το δικό μας νοσοκομείο, επιφορτίζεται με περιστατικά από τις Σέρες και ιδιαίτερα, θα έλεγα, από τη Δράμα, σε ένα ποσοστό 80-90%. Περιστατικά τα οποία προέρχονται από τη Δράμα και βρίσκονται διασυλλομένα στη μονάδα μας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτό το δεύτερο κύμα τα περιστατικά έχουν μέσο όρο ηλικίας πολύ χαμηλότερο. Αυτή τη στιγμή τα 21 περιστατικά που έχουμε στη μονάδα μας έχουν μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 55 έτη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα, όχι πάνω από ένα λεπτό, και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται στον ακριτικό μας Εύρο. Γεια σας και πάλι, είμαστε εδώ, εκπομπή με το Γάντι, είμαστε αρκετή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, αλλά μείνετε μαζί μας, γιατί να σας πω και κάτι, εμείς το θεωρούμε και υποχρέωσή μας. Και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ο κύριος Παπάζογλου και ο Ντινόπουλος, ως πολιτικά πρόσωπα που είμαστε, να δίνουμε τον λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας και μάλιστα σε περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και ένας από τους λόγους που σας καλούμε, κύριε Μεντιζή, είναι διότι μέσα από την συχνότητα του Alert, που είναι και ένα πανατικό κανάλι, μήπως τα δικά σας ζητήματα τέλος πάντων ακουστούν και λίγο, γιατί ξέρουμε ότι άμα δεν έχεις και κάποια δημοσιότητα και άμα δεν βάζεις και καμιά φωνή,
Δεν γίνονται αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κάτι θέλω να σας ρωτήσω, κύριος Παπάζογλου. Για πάμε, Νίκο μου. Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία, πιστεύω να είστε πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, έχετε λοιπόν και άποψη. Μετά τα πρώτα προβλήματα που είχαμε του κορονοϊού και το lockdown του Μαρτίου, από εκείνη τη στιγμή και μετά, υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα δεύτερο κύμα? Δηλαδή, είχατε μια συνεργασία με το Υπουργείο, τους παραθέσατε τις ανάγκες σας και αν ικανοποιήθηκαν αυτές οι ανάγκες? Τι έγινε δηλαδή μετά το καλοκαίρι, ας πούμε? Κοιτάξτε, είναι κέριο το ερώτημά σας ό,τι αφορά την ομαλή λειτουργία στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα για το δεύτερο κύμα που είναι ιδιαίτερα πεπαρημένο. Θεωρώ όμως και θέλω να υπογραμμίσω ότι όντως, και θα σας δώσω ένα νούμερο για το δικό μας νοσοκομείο, ότι οι ανάγκες για την νοσηλεία των ασθενών με COVID στο δικό μας νοσοκομείο, που ήταν νοσοκομείο αναφοράς για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλύφθηκαν με 7 κρεβάτια στη μονάδα των ειδικών λοιμόξεων, όπου υπάρχουν θάλαμοι αρνητικής πίεσης. Δημιουργήθηκε μια μονάδα COVID με δυναμική των 34 κλινών και είχαμε ενεργές στις 15 κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο δεύτερο κύμα, για να δείτε τη διαφορά, έχουν αναπτυχθεί στο νοσοκομείο μας, πέραν όλων αυτών, άλλες 6 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, δηλαδή φτάσαμε στις 21, και την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε εντολή να επεκταθούμε και περισσότερο, γιατί ήμασταν οριακά με καλυμμένες πλήρως στις 21 κλίνες, και αυτό συνέβαινε για συνεχόμενο διάστημα των 10 ημερών. Και υπήρχε λοιπόν τεράστιο ζήτημα και αναπτύχθηκαν άλλες 3 επιπλέον κλινικές με μέσο όρο διάθεση κρεβατιού στις 34 κλίνες. Φτάσαμε δηλαδή τις 4 κλινικές με δυναμική στα 130 κρεβάτια. Δεν φτάσαμε στα 130, αλλά ξεπεράσαμε τις 100, τους 100 ασθενείς, τους ζηλευόμενους με COVID, και τους 21 που ήμασταν πάντα οριακά. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτό που είπατε, κύριε Παπάζουγλου? Ότι θεωρώ από τον μήνα Ιούνιο, που θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο και ένα προγραμματισμό, εφόσον και οι λοιμοξιολόγοι και οι δικοί μας στο νοσοκομείο και γενικότερα ακούγαμε ότι υπήρχαν μηνύματα ότι το δεύτερο κύμα θα ήταν πολύ ισχυρότερο, όπως και τελικά έτσι απεδείχθη, νομίζω ότι έγιναν βήματα χελώνας, μηδαμινά θα έλεγα, τα οποία δεν μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύψουμε αυτή τη δυναμική. Ναι, μεν ήρθε προσωπικό, κάποιο προσωπικό στα νοσοκομεία, προσωπικό όμως το οποίο είναι επικουρικό προσωπικό, το οποίο, επειδή εμείς χρειαζόμαστε κατά την νοσηλεία έμπειρους νοσηλευτές και γιατρούς, εντατικολόγους και νοσηλευτές με ειδικότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο εκπαίδευσης, όπως το καταλαβαίνετε, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να καταστεί δυνατόν αυτό το χρονικό διάστημα που είναι σε έξαρση και σε αυτή τη δυναμική ο ιός. Τα βήματα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ λίγα. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις προσλήψεις, έχουν να κάνουν γενικότερα με όλη την προετοιμασία και την παροχή των υλικών σε υψηλό επίπεδο, το οποίο το είδαμε στο νοσοκομείο κυρίως μέσω χορηγιών και ως διάθεση και αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών από την πλευρά της 4ης υγειονομικής περιφέρειας και από την πλευρά του Υπουργείου. Μάλιστα. Ελάχιστα πράγματα θεωρώ ότι έγιναν, γι' αυτό και βγαίνουν αυτές οι αδυναμίες όλο αυτό το διάστημα. Και εκείνο που θα ήθελα να πω και να εστιάσουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά την Βόρεια Ελλάδα, είναι ότι με ανοιχτά τα βορειοδυτικά σύνορα και με ελάχιστα τεστ από τον Αύγουστο ακόμη, ήταν αναμενόμενη αυτή η έξαρση και δυστυχώς δεν γινόταν. Όχι. Κύριε Μεντιζή μου, δεν γινόταν κάτι, επειδή και η σύνδεση δεν είναι και ιδανική, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούσαμε αυτό που είπατε. Μας είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπήρχε ανεπαρκέστατος αριθμός τεστ στα σύνορα. Κατάλαβα καλά? Σωστά, σωστά. Πάρα πολύ σωστά μιλάτε και νομίζω ότι αυτό είχε εντοπιστεί πολύ νωρίς. Αλλά δεν ξέρω και για ποιο λόγο πραγματικά, ενώ έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις πολύ νωρίτερα από τις ειδικές επιτροπές των λοιμοξιολόγων για μέτρα σταδιακά, πιο επίκαιρα και πιο ενισχυμένα, νομίζω αυτό καθυστέρησε πάρα πολύ. Και αυτό που έχει υπογραμμιστεί ήδη στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τους γειτονικούς νομούς και της Έρας και της Δράμας, που έχουν επιφορτήσει και τα παραπέρα νοσοκομεία μας και το δικό μας, νομίζω ότι υπήρχε στο τέλος του Οκτώβρη κάποιος τρόπος που δεν ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση και γι' αυτό έχει ξεφύγει. Μάλιστα. Και παραμένει σε αυτά τα δεδομένα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Μεντιζή, θέλω από εσάς. Θα ήθελα έτσι σήμερα, απόψε τώρα που μιλάμε αργά το βράδυ, αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος κάνει μεγάλες προσπάθειες, ο άνθρωπος τρέχει παντού, είναι αλήθεια. Αν είχατε λοιπόν δυνατότητα, είχατε τώρα, αντί να έχετε τον Τινόπουλο, εδώ είχατε στο Skype τον Κικίλια.
τι θα του λέγατε εσείς πρόεδρος εργαζομένων σε ακριτικό νοσοκομείο λίγα χιλιόμετρα έτσι μακριά από την Τουρκία, τέλος πάντων αυτό ίσως δεν έχει σημασία, τι θα του λέγατε, ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, αυτό θέλω να μας πείτε. Που καλύπτει τρεις νόμους, όχι ένα νόμο, ναι, τρεις νόμους. Και καλύπτει όλα. Τι θα λέγατε με μια κουβέντα, κύριε Μεντεζίνο. Νομίζω ότι επειδή το δικό μας νοσοκομείο, μιλάω για το δικό μας νοσοκομείο, έχει αναπτύξει πάρα πολλές ειδικότητες ως πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έχουμε καρδιοχειρουργικά περιστατικά, καρδιοχειρουργική μονάδα, μονάδα νεογνών, υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική. Άρα λοιπόν, στον κύριο Κικίλια θα έλεγα το εξής, ότι δεν χρειάζεται να εστιάζουμε μόνο στο τώρα. Πρέπει να δούμε παραπέρα για το νοσοκομείο μας, το οποίο πρέπει και για εθνικούς λόγους να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Θα το υπογραμμίσω και αυτό ακόμη. Άρα λοιπόν η ενίσχυση θα πρέπει να είναι όχι παροδική και σταδιακή, θα πρέπει να είναι συνεχόμενη με βάση τις πραγματικά καταγεγραμμένες ανάγκες για όλες τις ειδικότητες. Ρωτήσως τώρα σε αυτή τη φάση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυτό ζητάμε, ενίσχυση του προσωπικού. Μάλιστα. Και δεν μιλάω για πράγματι σε αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί αργότερα αφού ξεφύγουμε από αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπες από την Κρητική Εύρο. Αγαπημένος νομός ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη. Να σε καλά και καλή δύναμη. Λοιπόν, να σε καλά, Πρόεδρε. Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει, Νίκο, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως, καμιά φορά είναι αλήθεια ότι μπορεί να λένε και μια κουβέντα παραπάνω οι συνδικαλιστές. Λέμε για τους συνδικαλιστές, σιγά τώρα εμείς οι πολιτικοί, πόσες κουβέντες παραπάνω λέμε. Αλλά θα πω στην αλήθεια, λέει. Λοιπόν, είπε και τα καλά, είπε και τα κακά. Βλέπω όχι μόνο τώρα εδώ πέρα τον κύριο Μεντιζή. Γενικά βλέπω την αγωνία. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις. Και νομίζω ότι χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Σώζονται ζωές. Σώζονται ζωές. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ δηλαδή, στην αυτοδυσία τους. Ναι, φαίνεται δηλαδή ότι εκλαμβάνουν το επάγγελμά τους ως λειτουργήμα. Έτσι, φαίνεται δηλαδή, το βλέπεις ότι τους ενδιαφέρει γιατί ξέρεις, είσαι και σε επαφή με τον άνθρωπο. Και επειδή είναι και ο χώρος εκεί, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, κοιτάς λένε να σώσουμε τον συνάδελφό μας, τον γείτονά μας, τον φίλο μας, τον συγγενή μας. Δεν είναι μια Αθήνα που είναι 5 εκατομμύρια και ξαπλώνεται. Εκεί είναι ο Αλεξανδρούπολη έχει 80.000 κατοίκους. Αυτοί σχεδόν για μένα γνωρίζονται μεταξύ τους. Και πονάνε όταν βλέπουν χάνουν ένα δικό του άνθρωπο και ειδικά σε είπε ότι η ηλικία είναι μέσα στο 55 χρονών. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Εσύ, σαν ένας επιχειρηματίας στον χώρο της υγείας, έχεις δαλαβέρει με τα νοσοκομεία χρόνια πολλά. Τα έχεις ζήσει από μέσα, έχεις ζήσει όλη τη διαδρομή του ΕΣΥ. Κατά τη δική σου άποψη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα έτσι, διαχρονικά που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοσοκομεία? Βέβαια, ίσως είναι απλοϊκή ερώτηση, αλλά θα ήθελα ένα στίγμα ένα να μας δώσεις. Που κοστίζει ζωές. Εντονοσοκομιακές λοιμώξεις. Το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε στους υπευθύνους ότι δεν μπορείς να κάνεις κάθε φορά δυσυψία πάντα με ένα προϊόν, δηλαδή με ένα δραστικό. Ο ιός και το μικρόβια μεταλλάσσονται. Όταν λοιπόν το τροφοδοτεί συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Παθαίνουν ανοσία. Ενώ θα το πρέπει... μικρόβιο το ίδιο παθαίνει. Βέβαια. Θα έπρεπε κανονικά λοιπόν κάθε φορά να αλλάζουν το δραστικό που σκοτώνει τα μικρόβια και να μην δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη στα μικρόβια. Αυτό το λέμε χρόνια και μαλλιάσει η γλώσσα μας, γιατί αν το εφαρμόζανε, αντί να χάνουμε 7 με 8.000 ασθενείς από νοσοκομιακές λοιμώξεις, θα χάναμε 2 με 3.000. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε χάνουμε ασθενείς από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, εννοούμε ότι πάει κάποιος ή έχει τέλος πάντων μια. Κάνει την επέμβασή του, ναι. Είναι μια χαρά, περνάει στο θάλαμο του, ναι, ναι. Και από το μακείο κολλάει το μικρόβιο. Έτσι έχασε πριν ένα μήνα ένας φίλος μου, έχασε τη μητέρα του στο κάτω. Ενώ πήγε μια χαρά το έχει το πόδι της είχε σπάσει, το ισχύο, το άλλαξε, τη βάλανε στο δωμάτιο μέσα και μετά από 5 μέρες κόλλησε ένα μικρόβιο το οποίο. Δυστυχώς την έστειλε στον τάφο. Η αντιμετώπιση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων πόσο εύκολη είναι? Ένας τρόπος είναι αυτός που είπες προηγουμένως. Πανεύκολη είναι, αρκεί να υπάρχει βούληση. Κάτσε, δεν μπορώ να δεχτώ, ρε Νίκο, ότι δεν υπάρχει βούληση. Γιατί τότε συμβαίνει? Γιατί δεν υπάρχει βούληση, γιατί σου λέω εγώ, γιατί δεν ενδιαφέρεται όταν τους κάνεις μια. Τους παρουσιάζεις τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, το κόστος δεν μετράει. Δηλαδή η διαφορά του κόστου είναι ένα 5% πιο ακριβό το ένα αντισηπτικό από το άλλο. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Προκειμένου να σώνεις κάθε χρόνο 5.000 ζωές, δεν είναι εύκολο, δύσκολο. Δεν είναι και καλό αργύρι. Είναι πολύ κακό.
Διότι μπορεί να του σώσει και όμω του αφήνει να χαθούν. Κάνοντα 5 κινήσει. Να αλλάζονται κάθε τόσο, κάθε 3 μήνε τα αντισηπτικά του μέσα στου χώρου. Αυτό που παρατήρησα είναι. Τα απολυμαντικά στην ουσία. Ναι. Αυτό που βλέπω είναι ότι τελικά το είπε και ο Κούβελα, το είπε και ο Μεντιζή εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Φαίνεται τελικώ ότι τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί, Νίκο, σε υγειονομικέ βόμβε, έτσι. Ακριβώ. Και έχουν και πάρα πολλοί που επισκέπτονται ασθενεί μέσα, έχουν αρπάξει και αυτοί μικρόβιο. Αλλά επειδή δεν έχουν το σύστημά του πεσμένο, μπορούν και αντιμετωπίζουν. Ένα ασθενή βγαίνει από ένα χειρουργείο 3 ώρων, 5 ώρων. Το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι διαλυμένο, Αργύρι. Εκεί λοιπόν βρίσκει την ευκαιρία το μικρόβιο να καρφωθεί πάνω. Έχουμε λοιπόν, μια που τα αναφέρουμε όλα αυτά, να δούμε τι θα μας πει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Είπαμε σήμερα θα κάνουμε έτσι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια, ας το πω, μια περιοδία έτσι, τηλεοπτική μέσα από το Skype, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, για να μεταφέρουμε την αγωνία, τις προσπάθειες, τις ελπίδες, τις προτάσεις, τις γνώμες, τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί στην πρώτη γραμμή στον αγώνα εναντίον της πανδημίας. Ο κύριος Δημήτρης Ντεντής, πρόεδρος των εργαζομένων στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καταρχήν, πείτε μας μία εικόνα, δώστε μας μία εικόνα του νοσοκομείου της Κοζάνης. Σε ποια κατάσταση είμαστε, εγώ και ο κύριος Νίκος Παπάζογλου, ειδικό σε θέματα υγείας που είμαστε στο στούντιο. Δώστε μας μία εικόνα, πρόεδρε. Το μεσημέρι στο νοσοκομείο Κοζάνης νοσηλευόταν 32 άτομα με κορονοϊό, 27 ήταν τα θετικά κρούσματα και 5 ήταν τα ύποπτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο νοσοκομείο Κοζάνης νοσηλεύονται ασθενείς και από την Μπέλα και από τη Φλωρίνα. Μάλιστα. Και έτσι η κατάσταση γενικώς πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η Κοζάνη ήταν δύο φορές. Ήταν και στην αρχή της πανδημίας, την πρώτη φορά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι και τώρα. Ήταν την αρχή από τον Οκτώβριο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, όλοι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές με μεγάλες προσπάθειες και υπεράνθρωπες προσπάθειες αντεπεξέλθαμε σε όλο αυτό το θέμα. Από την Δευτέρα έχει αρχίσει να λειτουργεί η ΜΕΡ με αναπτυγμένα 3 κρεβάτια, εμείς θέλουμε να είναι, γιατί λόγω προσωπικού, και 4 στην ανάνυψη, που είναι μόνο ένας διασωλωμένος στην ανάνυψη και δεν είναι κανένας άλλος ασθενής στη ΜΕΘ κορονοϊού. Άρα δηλαδή έχουμε μια κατάσταση ελεγχόμενη και σχετικά αισιόδοξη από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ελεγχόμενη και οτιδήποτε με περάθαντες προσπάθειες του προσωπικού. Το προσωπικό, όλο αυτό το προσωπικό από την αποδοχή, από τα ΤΕΠΑ, από το ακτινολογικό, η παθολογική, δέχεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Με υπεράθαντες προσπάθειες μπορέσαμε και ανταπεξέλθαμε στην πανδημία μέχρι στιγμής. Σήμερα ανακοινώθηκαν 34 κρούσματα στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Ναι, είναι 34 κρούσματα. Είναι μια συνεχή κατάσταση εδώ και 1,5 μήνα. Από τις 18 Οκτωβρίου που είμαστε κοντά, δηλαδή σε lockdown εμείς, είναι μια σταθερή. Έχει ανεβεί μέχρι και 56-58. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά πώς ανακοινώνουν τα κρούσματα από τον ιωδή και πότε γίνεται και η χνηλάτιστη. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι δεν πρέπει να γίνεται σωστά. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει να παραμείνει μέσα. Δεν έχει παραμείνει ο κόσμος μέσα. Δηλαδή και αυτοί που είναι και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί από αυτούς τους μετακρούσματα που ήταν παρέα, πρέπει να γίνει η χνηλάτιση, να γίνεται το τεστ και από εκεί και πέρα να μην βγαίνουν, για να υπάρχει και αυτό που πρέπει να καθίσουν 14 μέρες στο σπίτι. Ο κύριος Παπάζογλου θέλει να σου κάνει μια ερώτηση, πρόεδρε. Έλα, Νίκο. Ναι, στατιστικά αυτά τα 36 κρούσματα που είχατε σήμερα, ηλικιακά πώς είναι? Είναι 70, 80... Δεν το γνωρίζω, κύριε Παπάζογλου. Κοιτάξτε να δείτε, τα ηλικιακά, τα κρούσματα τις προηγούμενες μέρες είναι αυτά που έρχονται και ανακοινώνονται, είναι και από νεαρής και μεγάλης ηλικίας. Συνήθως τις πιο μεγάλες ηλικίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Από ό,τι γνωρίζω, οι πιο νεαρές ηλικίες είναι στο σπίτι. Παίρνουν αγωγή και από το νοσοκομείο που έρχονται τους δίνουν αγωγή και κάθονται στο σπίτι και περνάνε τις μέρες του κορονοϊού στο σπίτι. Αλλά πρέπει όμως και αυτοί πρέπει να μένουν σε απομόνωση για να μην πάρουν και να γίνεται μεγάλη μετάδοση του ιού. Στο πρώτο κύμα, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή είχαμε μικρές ηλικίες στο πρώτο κύμα. Και στο πρώτο κύμα είχαμε, εμείς ήταν και την
Τι να πούμε, το πρώτο κύμα, ο συνάδελφός μας που πήγε από το νοσοκομείο της Καστοριάς, αλλά ήταν από εμάς, από τη Σιάντιστα που ήρθε στο κέντρο Υγείας Σιάντιστας πρώτα και μετά στην Κοζάνη και από εκεί πήγε στο ΑΧΕΠΑ και κατέληψε, ήταν 53 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τα πρώτα, υπάρχουν και νεαροί που απνώστηκε ο αδερφός του 49 ετών. Βέβαια, έζησε, ευτυχώς έζησε ο αδερφός, το χάθηκε και η μητέρα του μεγάλη και 5 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς στην πρώτη πανδημία είχαμε τα χειροκροτήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ο κόσμος που έπρεπε να έρθει και έρθει στα νοσοκομεία και εμείς ζητούσαμε σαν Ομοσπονδία Ποειδήν να έρθει ο κόσμος και πέρα από εκεί ζητάμε και να πάρουμε και το δώρο του Χριστουγέννου που φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να διηρεί και να βασιλεύει λέγοντας ότι θα το δώσει μόνο σε αυτούς που είναι στη ΜΕΤ και οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή δύναμη και στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ και εύχομαι γρήγορα και όλος ο κόσμος όταν αρχίσει να γίνει ο εμβολιασμός. Γιατί γίνεται και ένα παιχνίδι όσον αφορά για τον εμβολιασμό και πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε για να είναι και τα νοσοκομεία, δεν είναι και μόνο για τον κορονοϊό. Γιατί στην Βόρεια Ελλάδα και από όλους τους άλλους συναδέλφους που έχουν μιλήσει και οτιδήποτε σε όλα τα νοσοκομεία, είναι μόνο ο κορονοϊός. Αλλά υπάρχουν και άλλες ασθένειες που πάνε πίσω Είπες και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Είπες κάτι πολύ σωστό, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κέρια αυτή η παρέμβαση και η τελευταία επισήμανση που έκανε. Σε ευχαριστούμε. Είδες, το λένε όλοι. Βγαίνει η αγωνία των ανθρώπων. Σου λέει ναι, εντάξει, τον αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό. Είναι έκτακτες οι συνθήκες. Δίνουμε τον αγώνα, προσπαθούμε. Αλλά τι θα γίνει μετά. Έχουμε δηλαδή οι Έλληνες δεν αρρωσταίνουν μόνο από κορονοϊό. Ασφάλως. Και από τώρα ξεκινάει και η εποχιακή γρίπη. Έτσι. Πάλι θα χάσουμε 100-120 ανθρώπους. Τόσο χάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο σε μεγάλες ηλικίες. Το ξεκαθαρίζω. Έτσι, από 70 και πάνω. Γιατί έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι πιο ευαίσθητα. Γι' αυτό και κάνουν και συνιστούμε σε όλους μετά τα 60 να κάνουν το εποχιακό εμβόλιο της γρίπης. Γιατί αν είναι να πεθάνουν 500, θα πεθάνουν 100, θα πεθάνουν 80. Και αυτό είναι κάτι, δηλαδή είναι σωτήριο το εποχικό εμβόλιο που κάνουμε. Γιατί κάθε φορά μεταλλάσσει το ιός και έχουμε άλλα εμβόλια κάθε χρονιά. Μάλιστα. 66 κρούσματα στη Λάρισα σήμερα. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Νταφούλη, πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Λάρισας. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε. Τον έχουμε τον γιατρό. Καλησπέρα, γιατρέ. Είναι λίγο αργά το βράδυ, βέβαια. Σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται και στη Λάρισα, είναι τελικά μετά τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται η πόλη η οποία περισσότερο δοκιμάζεται. Ναι, είναι η πόλη που δοκιμάζεται περισσότερο. Θα έλεγα ότι ίσως και περισσότερο και από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν παρατηρήσετε τα κρούσματα, χθες είχαμε πάνω από 120, προχθές το ίδιο, που γίνονται δηλαδή και αρκετοί έλεγχοι αυτές τις μέρες, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν γίνονται και τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι ίσως είμαστε και σε πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι πλέον πάρα πολλές οι ημέρες, εβδομάδες, που είναι γεμάτες όλες οι κλίνες ΜΕΘ και τα νοσοκομεία και τα δύο νοσοκομεία της πόλης έχουν σχεδόν φτάσει στα όρια τους για τις απλές κλίνες COVID. Κενά κρεβάτια υπάρχουν, κενά κρεβάτια υπάρχουν, γιατρέ. Τίποτα. Για κλίνες ΜΕΘ δεν υπάρχουν κενά κρεβάτια, με αποτέλεσμα γίνονται διακομιδές προς τον νότο. Δεν λέω ακριβώς πού, γιατί άλλες φορές πάνε στη Λαμία, άλλες φορές στη Χαλκίδα και έχουν πάει περιστατικά και ως την Κόρινθο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Για απλές κλίνες COVID υπάρχουν ακόμη κενά κρεβάτια. Το ζήτημα είναι ότι δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές νοσούν και πρέπει να ενισχυθούν τα νοσοκομεία όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αντέχουμε δηλαδή άλλο υπό αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε και τα καταφέρνουμε με αυτοθυσία, του ξαναλέω, αλλά πέφτει και η ποιότητα. Αυξάνεται και η θνητότητα έτσι. Γιατρέ, να ρωτήσουμε δύο ερωτήσεις, γιατί είναι και λίγο προκεχωρημένη η ώρα. Να ρωτήσουμε, γιατρέ, κατά τη δική σας άποψη, τι φταίει και φτάσαμε εδώ. Δεν είχε. Είχαμε παρατηρήσεις στο εξωτερικό. Μιλάω όταν εμείς είχαμε το πρώτο κύμα. Στο εξωτερικό ήταν πάρα πολλοί θάνατοι, είχαν καταρρεύσει τα συστήματα υγείας και είχαμε 8 μήνες για να προετοιμαστούμε. Ως γιατρός και πρόεδρος των γιατρών, θεωρώ ότι δεν προετοιμάστηκε η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έπρεπε να είχαμε 3.000 κλίνες ΜΕΘ αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αυτό φωνάζει και για την αρχή εδώ. Έπρεπε, αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να είχαμε προσωπικό για αυτές τις 3.000 κλίνες. Αυτό ήθελε μια προετοιμασία 8 μηνών. Δεν θα τα καταφέρναμε πάλι, αλλά θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν έγινε αυτό από την κυβέρνηση. Έχουμε 1.200 κρεβάτια. Πρώτο αυτό. Δεύτερο,
έπρεπε να συνεισφέρει περισσότερο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση έπρεπε να επιταχτούν μεγάλα νοσοκομεία στο νομό το δικό μας, εδώ, ή στη Θεσσαλία, στο νομό. Έχουμε 900 κλίνες δημόσιες και 2.500 ιδιωτικές. Έπρεπε αυτές οι 2.500 ιδιωτικές να μπουν μέσα με ένα σχεδιασμό από το κράτος και να μπορέσουν να συνεισφέρουν. Και τώρα έχουν μπει στη Λάρισα ιδιωτικές κλινικές, γιατρέ? Όχι. Δεν έχουν επιταχθεί. Ο ιδιωτικός τομέας, με κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει οικονομικές, με αυτές που γνωρίζουμε όλοι, έχει πάρει κάποια περιστατικά μη COVID. Όχι COVID περιστατικά. Και έχει μετατραπεί το ένα νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι όλο COVID και έχει κλείσει ο χειρουργικός τομέας, καθόλου δηλαδή δεν λειτουργεί, και πηγαίνουν αυτά τα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς το θεωρούμε αυτό απαράδεκτο. Έπρεπε να υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός, να παραμείνει η λειτουργία του νοσοκομείου στο 20%, στο 20%, και να συνεισφέρουν και άλλα μεγάλα νοσοκομεία του νομού που είναι ιδιωτικά. Μάλιστα, γιατρέ, έχουμε 4 λεπτά μας μένουν. Μια ερώτηση θέλει να σας κάνει ο κύριος Παπάζογλου. Πάμε, Νίκο. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτό είπατε προηγουμένως, Νίκο, γρήγορα, είναι ότι ενώ υπάρχουν και, από ό,τι ξέρω εγώ, υπάρχουν και κλινικές στη Λάρισα που είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και η γυμνευτική που έχετε εκεί στη Λάρισα, αυτές είναι κλινικές οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι φοβόνται να βάλουν ασθενείς του COVID για να μην επεκταθεί η μόλυνση. Για να μας πει ο γιατρός. Και αρρωστήσουν και οι υπόλοιποι ασθενείς που είναι μέσα στα νοσοκομεία από άλλες αιτίες. Ναι, γιατρέ. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως δεν είναι τόσο κερδοφόρο αυτό το κομμάτι για τους ιδιώτες. Γι' αυτό ίσως δεν το κάνουν. Με πρωτόκολλα δεν μεταδίδεται. Όταν υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΗ που μπορούν να εφαρμοστούν και στον ιδιωτικό τομέα και να μην μεταδοθεί. Αυτό είναι. Υπάρχει δηλαδή απάντηση σε αυτό. Δεν είναι όμως το ίδιο. Δηλαδή, όταν ο ιδιωτικός τομέας έχει τα χειρουργεία, έχει δηλαδή κάποια καθαρά περιστατικά, μπορεί να έχει και περισσότερα κέρδη. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Γι' αυτό συμβαίνει. Μαζικά τεστ γίνονται, γιατρέ. Τεστ γίνονται. Τεστ μας, ο ΕΟΔΗ θεωρώ ότι έχει καταρρεύσει. Θα έπρεπε να γίνονται πολύ περισσότερα τεστ. Αυτό φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δείτε τι ανακοινώνει η κυβέρνηση. Ότι γίνονται 12 με 13.000. Και τις υπόλοιπες μέρες γίνονται γύρω στις 20. Και λένε κάθε Σαββατοκύριακο ότι πέφτουν τα κρούσματα πάρα πολύ. Που δεν ισχύει. Πανελλαδικά μιλάω. Σας πω τι μπορεί να συμβαίνει γι' αυτό που λέτε, γιατρέ μου. Είναι ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται την κατάσταση στην αγορά 2 εταιρείες. Ενώ θα μπορούσαν να φέρουν άλλες 20 εταιρείες θέσεις και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και να κλείσουμε με αυτό. Πείτε μας, γιατρέ, την άποψή σας. Πολλές λύσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ο ΕΟΔΗ να βγαίνει συνεχώς έξω με συνεργεία και να βρίσκει τις εστίες υπερμετάδοσης, που είναι συγκεκριμένες σε μαζικούς χώρους. Εκεί είναι δηλαδή που αυξάνονται πολύ τα περιστατικά. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει. Είναι ένας ΕΟΔΗ ο οποίος έχει πολύ λίγο προσωπικό και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατάσταση. Και τα 500 αυτοκίνητα που είχαν βγάλει και δεν είχαν όλη την Ελλάδα, τι έγιναν? Δεν είχαν βγάλει 500 αυτοκίνητα με 3 άτομα μέσα και πηγαίνουν στην Ελλάδα? Και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πες μας, γιατρέ, μια τελευταία κουβέντα. Δεν φαίνεται αυτό στην πράξη. Τελευταίο ζητάμε γιατρούς και νοσηλευτές να έρθουν στα νοσοκομεία. Στο νομό υπάρχουν 1.300 γιατροί. Τα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε τους μισούς. Δεν θα μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας τώρα με κάποιο τρόπο, οι ιδιώτες γιατροί που παίρνουν και επίδομα για τα ιατρία τους που δεν έχουν δουλειά, να έρθουν να συνεισφέρουν όλοι μαζί. Αν δεν θέλουν, να επιταχτούν με τους μισθούς μας. Και να είμαστε αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές. Γιατρέ, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την έτσι πολύ ουσιαστική και δυναμική παρέμβαση την οποία έκανες. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Ξέρουμε τον αγώνα που δίνει το υγειονομικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή και, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί οι οποίοι σώζουν και την κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και κουράγιο, πολύ κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά, γιατρέ, και θα σας ξανακαλέσουμε πάλι γιατί τα λέει καλά. Τα λέει καλά, είναι έτσι. Ο γιατρός ήταν αμερόληπτος, έτσι, ξεκαθαρισμένα. Είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κατηγόρησε κανένα. Μια τελευταία κουβέντα από σένα. Τι νομίζεις πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος? Μια κουβέντα, έτσι, μισό λεπτό. Εγώ ένα πράγμα κατάλαβα. Ότι τελικά ο ιός είναι μέσα στο σπίτι μας. Αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε. Νίκο Παπάζογλου, να σε ευχαριστήσω για την αποψινή παρουσία σου. Να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
που μέχρι αυτή την ώρα, έτσι μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, είστε μαζί μας και παρακολουθείτε αυτή τη δημοσιογραφική εκπομπή. Θα είμαστε ξανά μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη, με νέες έτσι αποκαλύψεις, με νέα στοιχεία για όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.